λένε και αυτές που βγαίνουν πάνω-πάνω τις βράζουν. Να σας πω ότι με τον τρόπο αυτό που θα κάνουμε, θα ρίξουμε βραστό νερό, θα ξεδιαλύνουν πιο εύκολα. Και τι κάνουμε. Ναι, ναι. Είναι, τέλειο. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, θα σας το εξηγήσω. Εντανόστιμο. Θα σας το εξηγήσω λίγο επιστημονικά πρώτα και μετά θα σας το εξηγήσω πιο πρακτικά για να σας πω τι γίνεται. Λοιπόν, βάζουμε τις φωκές σε ένα μπολ με 4 κούπες καυτό νερό και ένα κουταλάκι αλάτι. Το αλάτι είναι πολύ βασικό στο μούγιασμα, όχι σόδα, όχι στο μαγείρεμα αλάτι. Γιατί το αλάτι στο μαγείρεμα σφίγγει τις φακές απ' έξω τη φλούδα και από μέσα τις λιώνει. Γι' αυτό σε όλα τα φαγητά βάζουμε το αλάτι στο τέλος. Σε όλα τα όσπρια πρέπει να μπαίνει στο τέλος. Γιατί τα σφίγγει. Γιατί τα σφίγγει τη φλούδα πάρα πολύ και μέσα κάνει πουρέ το υπόλοιπο. Οπότε ουσιαστικά τρως κάτι που απ' έξω είναι πολύ σκληρή. Και φεύγει η φλούδα. Αυτό. Αυτό είναι το λάθος δηλαδή. Το αλάτι πρέπει να μπαίνει πάντα στο τέλος τα όσπρια. Ωραία, στο τέλος τα όσπρια και επίσης, κάτσε λίγο να βγάλω αυτά. Και επίσης πρέπει να μπαίνει οπωσδήποτε μέσα στο μούγιασμα. Γιατί αυτά είναι που θα κάνουμε μετά. Με αποσυντονίζεις. Είναι έκπληξη. Είναι surprise. Λοιπόν, το νάτριο από το αλάτι αντικαθιστά κάποια από τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου που υπάρχουν στη φλούδα της φακές, κάνοντάς τες πιο διαπερατές από το νερό και με πιο μαλακά φλούδια, ώστε να μην σπάνε στο μαγείρεμα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ωραία, θα σου το πω πολύ απλά, γιατί ούτε και εγώ δεν το καταλάβω, έτσι. Δεν το διαβάζω. Όχι, όχι, εντάξει, γιατί είναι κάτι έλεγε ότι αντικαθιστά εδώ πέρα, θα σου πω πολύ απλά τι γίνεται. Λοιπόν, όταν βάλουμε το αλάτι εδώ πέρα, καθώς μουλιάζουμε τις φακές, αυτό που κάνει είναι το εξής. Ουσιαστικά ανοίγει τους σπόρους από την τέτοια, από τη φακή, να σου το πω πολύ απλά για να καταλάβεις, και βράζουν πιο εύκολα. Μάλιστα. Αλλά πρέπει μετά να μην αφήσουμε άλλο αλάτι μέσα στο βράσιμο, γιατί τότε ξανασφίγγουν οι πόροι και σφίγγει η φλούδα. Άρα μόνο στο μούλιασμα. Στο μούλιασμα είναι απαραίτητο το αλάτι. Ποτέ σόδα στο μούλιασμα. Γιατί είναι απαραίτητο το αλάτι στο μούλιασμα που βοηθάει. Γι' αυτό, στο να βράσει πιο σωστά η φακή, να βράσει η φλούδα πιο σωστά. Να μαλακώσει η φλούδα, να μην είναι σκληρή. Εντάξει. Άρα παίρνουμε, ρίχνουμε ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι μέσα. Γιατί αυτό μετά το τσιμπήρι είναι πολύ καλό. Που φεύγει φλούδα ενώ τρως και σου μένει το. Φεύγει αυτό. Φεύγει ενώ τρως. Ναι, συγγνώμη. Στέλιο, συγγνώμη. Λοιπόν, ο γρήγορος τρόπος για να κάνουμε τις φακές. Παίρνουμε μία κούπα φακές, ρίχνουμε οπωσδήποτε ένα κουταλάκι αλάτι και ρίχνουμε καυτό νερό 4-5 κούπες. Καυτό νερό, αυτός είναι ο τρόπος express. Σε περίπτωση που έχετε χρόνο και θέλετε, ρίχνετε κρύο νερό, απλά θα το αφήσετε ένα εξάωρο. Έτσι γίνονται σε μία ώρα. Πώς? Σε μία ώρα. Πώς μία ώρα το αφήνεις με το καυτό νερό? Με το καυτό νερό, σε περίπτωση που βάλουμε κρύο νερό, θέλει ένα εξάωρο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εμείς γιατί τις βράζουμε στην κατσαρόλα και εσύ μας λες ότι πρέπει να Τώρα θα σου δείξω. Θα σου δείξω. Εντάξει. Το αφήνω. Μετά από μία ώρα οι φακές είναι κάπως έτσι. Εντάξει. Δηλαδή όπως κάνεις τα φασόλια. Ναι. Όπως κάνεις τα ρεβίθια. Αυτό πρέπει να σου γίνει κανόνα. Σε όλα τα όσπρια. Τους γίγαντες, στα φασόλια. Ναι. Πάντα μα πάντα βάζουμε το αλάτι στο μούγιασμα και ποτέ δεν βάζουμε αλάτι στο μαγείρεμα. Εντάξει. Ούτε βάζουμε σόδες, ούτε κοκακόλες που βάζαμε στο στρατό. Εντάξει. Στο το βάζουμε κοκακόλα. Σταμάτα βρε εγώ, το ακούσα. Κόλα. Ωραία. Ωραία, αφήσαμε λοιπόν. Και σε όλα τα λατά όσπρια βάζουμε μια κουταλιά αλάτι μέσα στο ζεστό νερό. Ναι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε. Παίρνουμε ένα πυρεξάκι ή καλύτερα αν έχετε γάστρα. Και έτσι όπως είναι τις φακές, τις βάζουμε. Τις πλένουμε λίγο καλά για να φύγει το αλάτι. Θέλω λίγο να το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι, τις βάζουμε σε ένα σκεύος. Πού είναι μέντα μέσα. Γιος μου. Ποιο ποτό γίνεται με το γιος μου. Το μοχίτο. Λοιπόν, και θα σου πω τώρα γιατί τις βάζουμε εδώ πέρα και τις ψήνουμε στο φούρνο. Γιατί όταν βάζουμε τις φακές και γενικά τα όσπρια, αυτό το ξέρετε, όταν τα ψήνουμε στο φούρνο είναι πολύ καλύτερα. Γιατί? Γιατί δεν σπάνε. Όταν βάζουμε τις φακές μέσα σε μια κατσαρόλα, αυτό που γίνεται είναι αυτό. Μέσα στην κατσαρόλα. Συνεχώς ανακατεύονται οι φακές από το νερό που βράζει. Και τι γίνεται, τελικά γίνονται κομμάτια, το νερό γίνεται πάρα πολύ πηχτό, όλο το άμυλο της φακής και από τα όσπρια βγαίνουν μέσα στο νερό και τελικά δεν βγαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα που θέλουμε. Για συνταγές όπως αυτές που χρειαζόμαστε τη φακή να είναι ατόφια, δηλαδή να την νιώθουμε στο στόμα γιατί θέλουμε να κάνουμε μια σαλάτα, είναι πολύ καλύτερα να τις βάζουμε στο φούρνο γιατί κρατάει τελείως το σχήμα της και ψήνεται κανονικά. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Αν ήθελα να κάνω σούπα όμως, την κανονική τη σούπα, πάλι το ίδιο πρέπει να κάνω. Μπορείς να κάνεις και το ίδιο εφόσον δεν θες να χυλώσει πάρα πολύ.
Δηλαδή είναι κάποιο που δεν θέλει να χυλώσει πολύ σούπα, να είναι φακή κανονική με μέσα με το ζουμάκι της. Γιατί άμα τη βράσω την κατσαρόλα, αυτό που γίνεται είναι να μην ψήνεται ομοιόμορφα τελικά το όσπριο και να σπάει τελείως μέσα και να διαλύεται και να γίνεται χαμός. Καταλαβες. Άρα, παίρνω έτσι όπως είναι. Δηλαδή, αν ήθελα να κάνω σούπα, θα το βάλω μέσα στο φούρνο. Άμα θες να κάνεις σούπα, μετά θα την τελειώσεις κατευθείαν να την βγάλεις από εκεί και τη σερβίρεις. Γιατί τις φακές μπορείς να τις σερβίρεις κατευθείαν από το φούρνο μετά. Θα σου δείξω πώς είναι. Ωραία, για να δούμε πώς γίνεται. Προσθέτεις πάλι νερό. Κρύο. 4-5 κούπες νερό. Εντάξει. Στη μία κούπα δηλαδή. Στη μία κούπα φακή. Ναι. 4-5 κούπες νερό. 4-5 κούπες νερό για το μούλιασμα, τη σουρώνουμε και άλλες 4-5 κούπες νερό για το.